Πού είσαι? Επιστρέψαμε χθες το βράδυ από το πλατό με την Έλντα και είπαμε, αφού είχαμε ηρεμήσει, να συζητήσουμε για την παρεξήγηση που είχε γίνει. Και απλώς στολίσαμε, είπαμε ότι είμαστε και οι δύο φορτισμένες ψυχολογικά. Λογικό είναι και είμαστε μια χαρά. Αυτό που κατάλαβα εγώ χθες για την Ευελίνα είναι ότι λειτουργεί λίγο παραπάνω πονηρά στο παιχνίδι από ό,τι θα έπρεπε. Λίγο το τελευταίο καιρό δεν είμαστε και πολύ κοντά μέσα στο σπίτι, λίγο είναι πιο πολύ με την Ειρήνη και τώρα τελευταία έχω δει και με την Εύη. Όλο αυτό με κάνει να σκέφτομαι. Το να βλέπω αυτή τη συμπεριφορά με απογοητεύει. Συγκινήθηκες και απαιτείς και από πάνω. Μάλιστα. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις πει σε όλο το παιχνίδι, αυτό το τραγούδι. Εγώ θα γελάσω στο τέλος, γιατί θες τόσο πολύ να φύγω που θα πω, έκανα τελικό στο τέλος και θα γελάω εγώ. Γιατί γελάει καλύτερο που σου γελάει τελευταίο. Λοιπόν, ιδανικά θέλω να παίρνουν πόδι όλες εκτός την Ευελίνα. Η Ευελίνα να μείνει τελικό με μένα και τρίτη η Καζαριάννα. Όλες οι άλλες δεν με νοιάζουν πια τις άνθρωποι μου. Ας φύγουν αγκαλιά. Μία πάνω στην άλλη. Το βράδυ πώς κοιμήθηκες με την Ευελίνα τελικά? Με την Ευελίνα. Μιλήσαμε χθες, η αλήθεια είναι, πριν κοιμηθούμε. Στη πρώτη κουβέντα που κάναμε, δεν βγάλαμε και πολύ άκρη. Υψώθηκε λίγο η φωνή παραπάνω. Λογικό. Αλλά δεν θα δώσω άλλη τροφή και θα το σταματήσω. Δεν θα συνεχίσω να ασχολούμαι. Εγώ τώρα που βλέπω ότι είναι πιο κοντά με την Εύη, ανησυχώ μήπως γενικά όσο ξέρεις επηρεαστούν να αλλάξουν. Δεν ξέρω. Γελάει άλλη. Ναι, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Είναι κάτι που δεν το περίμενα. Δεν θα επηρεαστούμε πάντως. Βλέποντας τη συμπεριφορά της Ειρήνης, της Ευελίνας και της Εύης το τελευταίο καιρό, καταλαβαίνω ότι μάλλον έχουν έρθει πιο κοντά αυτές οι τρεις και τα βρίσκουν καλύτερα. Δεν θα πάρω μέρος σε αυτό. Εννοείται ότι θα συνεχίσω να μιλάω κανονικά στις άλλες δύο κοπέλες. Για την Εύη δεν το συζητώ καν, γιατί δεν ήμασταν και ποτέ κοντά. Έχω, νομίζω, ξεκαθαρίσει τη στάση μου απέναντί της. Αλλά ένα καλημέρα το λες και στον εχθρό σου τελική.